Στην πόλη Τορεχόν ντε Αρδόθ, στα περίχωρα της Μαδρίτης, γίνονται τα μαζικότερα τεστ κατά του κορονοϊού σε ολόκληρη την Ισπανία. Ο Δήμος ζήτησε από τις 130.000 των κατοίκων να υποβληθούν σε εξετάσεις, αφού εκεί σημειώθηκαν πολλαπλά κρούσματα της πανδημίας. Αποφάσισε να χρησιμοποιήσει τα κονδύλια που προορίζονταν για φεστιβαλικές εκδηλώσεις για το σκοπό αυτό. Τα φεστιβάλ είναι απλά φεστιβάλ και αυτή η κατάσταση είναι εξόχως σοβαρή. Πιστεύω ότι τα χρήματα ξοδεύονται ορθώς. Κανείς δεν θα πεθάνει επειδή δεν γίνονται φέτος φεστιβάλ. Οι περισσότεροι πάντως γνωρίζουν ότι τα τεστ μόνα τους δεν είναι λύση. Είναι καλή σαν πρωτοβουλία για να έχουμε και στατιστική σε τοπικό επίπεδο. Είναι καλό να γνωρίζουμε. Ασφαλέστερη οδός είναι η απόσταση και η υπευθυνότητα. Κάποιοι πάντως εύχονται να τον πέρασαν ήδη χωρίς προβλήματα και να ανέπτυξαν αντισώματα. Μακάρι να μάθω ότι είχα και αν όχι, τουλάχιστον να μην έχω τώρα φυσικά. Το εγχείρημα προβλέπει συγκεκριμένες ώρες για τον καθένα ανάλογα με το αρχικό γράμμα επωνύμου. Διατηρούν αποστάσεις, φορούν μάσκες και αφού υποβληθούν στην εξέταση αναμένουν τα αποτελέσματα. Όταν έρχονται και δίνουν δείγμα υπάρχει μια επιβεβαίωση. Τους δίνεται ένας αριθμός και αυτός χρησιμοποιείται στη συνέχεια για να δουν τα αποτελέσματα στο διαδίκτυο. Μπορεί η τοπική κυβέρνηση της Μαδρίτης να έχει δώσει πράσινο φως, αλλά η κεντρική ισπανική κυβέρνηση επισημαίνει ότι δεν μπορούν να γίνονται μονομερείς ενέργειες και πως άπαντες θα πρέπει να ακολουθούν τα εθνικά υγειονομικά πρωτόκολλα. Τα τεστ είναι τα πρώτα που διεξάγονται στην πόλη, ενώ άλλες 10 ζήτησαν άδεια από την τοπική κυβέρνηση. Τα αποτελέσματα γνωστοποιούνται μέσα σε 24 με 48 ώρες. Τα συνολικά συμπεράσματα όμως δεν θα τα μάθουμε πριν περάσει μια εβδομάδα. Juan Carlos de Santos desde Madrid para Euronews.